Γιώργο Μόσχο, το συνήγορο του παιδιού. Γιατί εδώ, καλή σας ημέρα κύριε Μόσχο. Καλημέρα σας κύριε Πρωθυπουργέ. Έχει ανοίξει ένα θέμα για την προστασία των ανηλίκων, για μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν για την προστασία ανηλίκων με όλη αυτή την επικαιρότητα που παρακολουθούμε καθημερινά και δυστυχώς συνηθίζουμε να ξεκινάμε να κάνουμε κάτι αφού συμβεί το δυσάρεστο. Να δούμε λοιπόν τι μέτρα εσείς θεωρείτε ότι θα πρέπει να ληφθούν όχι μόνο για την προστασία των ανηλίκων αλλά και για την κοινωνική ένταξη των Ρωμά. Λοιπόν, η υπόθεση που παρακολούθησε το Πανελλήνιο τις τελευταίες μέρες και που εξελίχθηκε, θα έλεγα, και σαν ένα φιάσκο απέναντι σε όλες αυτές τις μυθοπλασίες και τα στερεότυπα που αναπαράχτηκαν τόσο έντονα και τόσο εύκολα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αφήνει πίσω του μια ανάγκη προβληματισμού όλων για τη στάση της οργανωμένης πολιτείας αλλά και της κοινωνίας απέναντι στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Άρα που εντοπίζετε εσείς τις κυριότερες αδυναμίες? Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα σοβαρότατα. Αλλά εδώ, για παράδειγμα, αντί να αρχίζουμε να αναπαράγουμε ένα στερεότυπα του τύπου «Οι Ρωμά κλέβουν παιδιά», αντί να οργανώνουμε όπως οργανώθηκαν αυτές τις μέρες αστυνομικές επιχειρήσεις τους καταβλισμούς, τρομοκρατίας ουσιαστικά σε βάρος των Ρωμά, με μια σχεδόν αίσθηση ικανοποίησης ότι οι εγκληματίες κυνηγιώνται, στην πραγματικότητα θα έπρεπε να δούμε αυτή την πληθυσμιακή ομάδα με τις ιδιαίτερες πολιτισμικές ανάγκες αλλά και αξίες να μπορεί να βοηθηθεί να ενταχθεί καλύτερα στην ελληνική κοινωνία. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Τα πολιτιστικά του στοιχεία. Εδώ λοιπόν ζητώ και μιλώ για μια γενικότερη ευθύνη, όχι μόνο για τα παιδιά Ρωμά. Τι κάνουμε για αυτούς που πραγματικά κινδυνεύουν να αποκοπούν από τον ιστό, τον κοινωνικό ιστό, από την εκπαίδευση? Τα παιδιά αυτά έχουμε, για παράδειγμα, κοινωνικές υπηρεσίες να πηγαίνουν στους καταβλισμούς, να πηγαίνουν στις γειτονιές τις ευάλωτες, να επισκέπτονται τα σπίτια που αντιμετωπίζουν την κρίση στις μέρες μας, να βοηθούν την οικογένεια? Γιατί προτιμάμε την αστυνομική προσέγγιση από την προνοιακή? Γιατί δεν επενδύουμε όπως πρέπει να επενδύσουμε στους προνοιακούς θεσμούς? Γιατί δεν ξαναβλέπουμε θεσμούς όπως η αναδοχή, η υιοθεσία, η κανονική, η δημόσια υιοθεσία? Και έχουμε αφήσει δυστυχώς Ναι, ολοκληρώστε παρακαλώ τη φράση σας και θα σας ρωτήσω. Έχουμε αφήσει έναν θεσμό που δεν υπάρχει στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, την ιδιωτική υιοθεσία, που ξέρουμε πολύ καλά ότι υποκρύπτει οικονομικές συναλλαγές και ευνοεί το εμπόριο βρεφών να λειτουργεί ασύστολα. Μία τελευταία ερώτηση. Εκτιμάτε ότι όλο αυτό το κομμάτι έχει εγκαταλειφθεί ή υπάρχει αδυναμία να δοθεί η απαραίτητη προσοχή λόγω κρίσης ή το παρατηρούσατε και προ-κρίσης, πριν από 4-5 χρόνια Έχουμε δηλαδή? Έχουμε εδώ και ένα χρόνο ξεκινήσει μια προσπάθεια για την υιοθέτηση ενός εθνικού σχεδίου δράσης για τα δικαιώματα του παιδιού. Και θα θέλουμε εσκέσεις τα μίντια να καταλάβετε τι εννοούμε προτεραιοποίηση των δικαιωμάτων του παιδιού στην κοινωνία. Δεν εννοούμε αυτό τον πανικό, αυτή την ιστερία της περασμένης εβδομάδας, που όλα τα μίντια είχαν πάνω τα θέματα παιδιού με ένα ψεύτικο τρόπο, με κροκοδίλια δάκρυα. Μάλιστα. Και, κύριε Μόσχο. Λοιπόν, ζητούμε τη δική σας συνδρομή για την πίεση, άσκηση πίεσης, ώστε τα δικαιώματα του παιδιού και να πούνε μπροστά στην πολιτική σκηνή. Και θα πρέπει να την έχετε από όλους μας και βεβαίως να αναλάβουμε και εμείς την ευθύνη μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε σήμερα.